Με το Start είναι μαζί σας. Ξεκινάμε τώρα, όπως πάντα, καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Μια ειδησιογραφία ενδιαφέρουσας και σύνθετης σήμερα με την απόφαση του εκλογοδικείου που απαγορεύει την κάθοδο του κόμματος Σπαρτιάτες αλλά και άλλων κομμάτων στις ευρωεκλογές. Ιδιαίτερα για τους Σπαρτιάτες, το βασικό επιχείρημα είναι ότι πίσω από το κόμμα, πραγματικός αρχηγός του κόμματος είναι ο έγκλειστος των φυλακών Ηλίας Κασιδιάρης. Σήμερα είχαμε ένα ξέσπασμα του φερόμενος επικεφαλής του κόμματος, του κυρίου Βασίλη Στίγκα, και πάμε να δούμε περισσότερα. Πειρά εξαπέλυσε στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος των Σπαρτιατών για την απόφαση του Αρείου Πάγου να αποκλείσει το κόμμα από τις προσεχείς ευρωεκλογές. Μιλώντας στο Open, ο κύριος Στίγκας είπε: «Είναι μια απόφαση που βγήκε μόνο με υπομνήματα. Δεν είναι δικαστική απόφαση. Αυτή βγαίνει μέσα από δικαστήριο. Τον εξετάζει ένα κόμμα σε πραγματικές συνθήκες. Αν πρέπει να κατέβει ή όχι, το καταλαβαίνω. Όμως να κόβει ένα κόμμα από το να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με υπομνήματα και φήμες, αυτό δεν είναι σωστό. Τα υπομνήματα που κατέθεσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ βρίθουν από ψέματα, ανακρίβειες, αοριστολογίες. Παράδειγμα, οι βουλευτές Δημητροκάλης, Κόντης και κάποιοι άλλοι ότι είχαν κατέβει με τη Χρυσή Αυγή. Είναι ψέματα, δεν είχαν κατέβει ποτέ με τη Χρυσή Αυγή και το κόμμα Έλληνες. Δεν είχαν καμία εμπλοκή». Για τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη ανέφερε πως: «Όπως του συμφέρει, τα λένε. Εγώ πράγματι ευχαρίστησα έναν άνθρωπο που μας στήριξε στις εκλογές. Μέχρι εκεί. Τον όρο πως είμαι μπροστινός, πισινός και αχυράνθρωπος δεν πρόκειται να τον αποδεχτώ ποτέ και προκαλώ τον οποιοδήποτε, την κυβέρνηση, τη δικαιοσύνη, να μου αποδείξει πως ο Βασίλης Στίγκας είναι αχυράνθρωπος του Κασιδιάρη. Ποτέ δεν πήρα εντολές από κανέναν. Αμφισβητώ την απόφαση αυτή της δικαιοσύνης. Εάν με κατηγορεί η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε πολίτης ότι είμαι αχυράνθρωπος και πάμε στα δικαστήρια και αποφανθούν τα δικαστήρια με στοιχεία πως αυτό ισχύει, μόνο τότε θα το αποδεχτώ και θα σεβαστώ την κρίση της δικαιοσύνης». Ισχυρίστηκε επίσης πως η δικαιοσύνη υποκινήθηκε και επηρεάστηκε από κόμματα. «Είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά ένα κόμμα κοινοβουλευτικό να αποκλείεται από το να κατέβει στις εκλογές. Εγώ σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη και τους δικαστές, αλλά είναι αυτοί που δεν τους σέβονται». Στη συνέχεια εξαπέλυσε πειρά κατά βουλευτών της Νέας Αριστεράς, αποκαλώντας τους φιλότουρκους. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είναι δυνατόν Έλληνες βουλευτές να πηγαίνουν στην τουρκική πρεσβεία και να δίνουν τα διαπιστευτήριά τους στον Ερντογάν? Θα μου κάνει εμένα η Νέα Αριστερά μαθήματα δημοκρατίας και πατριωτισμού? Δεν το δέχομαι». Σχολίασε επίσης πως η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο καθαρή, αλλά κατέθεσαν και αυτοί ένα υπόμνημα εκπρόθεσμα για τις ευρωεκλογές. Όσον αφορά στο άγριο επεισόδιο με την επίθεση του Φλόρου στον Γραμμένο, είπε πως ο Φλόρος ήταν ο πρώτος βουλευτής που ανεξαρτητοποιήθηκε από τους Σπαρτιάτες. Είχε τις δικές του ιδέες και απόψεις που δεν συμβάδιζαν με τις δικές μας αρχές. Επειδή ήμουν αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού αυτού επεισοδίου, μετά από λίγο καταδίκασα από το βήμα της Βουλής την απαράδεκτη αυτή ενέργεια του Φλόρου. Όσο και να προκληθεί ένας άνθρωπος, δεν πρέπει να απαντάμε με χειροδικίες». Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε την πορεία προς τις ευρωεκλογές, προς την Ευρωκάλπη, όπου το κυβερνό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, προβάλλει τα τελευταία 24 ώρα ως χαρτί, με βάση τη ρητορική των όσων λέει ο ίδιος ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και κορυφαία στελέχη του κόμματός του, υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί, την σταθερότητα. Βάζουν το ζήτημα της ακυβερνησίας της χώρας. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για εθνικές εκλογές, δεν διακυβεύεται η σταθερότητα της κυβέρνησης, αλλά προφανώς σε μια λογική επηρεασμού της κοινή γνώμη, το θέμα της σταθερότητας είναι το χαρτί που ανασύρει η Νέα Δημοκρατία. Λεπτομέρειες και στοιχεία στο ρεπορτάζ. «Την ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα τονίζει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις κάλπες για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ενώ εντείνει την πίεση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι γαλάζια απευθύνονται σε ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες και κατηγορούν την αντιπολίτευση πως δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την επόμενη μέρα. Στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές, από το κυβερνών κόμμα εξαπολύουν βέλη στα κόμματα που κινούνται στα δεξιά, ωστόσο παράλληλα για διαφορετικούς λόγους ανεβάζουν τους τόνους και προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τη στρατηγική αυτή, στόχος είναι να πείσουν ένα μετριοπαθές ακροατήριο να στραφεί προς τη Νέα Δημοκρατία και να μην υπάρξει αυξημένη αποχή ή χαλαρή ψήφος.
Βουλευτές μετέτρεψαν σε ρινγκ χώρους του κοινοβουλίου και αρχηγός κόμματος απειλεί εμέσως πλην σαφώς βουλευτές, προειδοποιώντας τους να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα όσα έλαβαν χθες χώρα στη Βουλή. Για να προσθέσει πως οι βιοπραγίες, οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού μας γυρίζουν σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της ανεπιστρεπτή και η κοινωνία έχει συνολικά απορρίψει. Να σημειωθεί πως υπήρξε σύλληψη του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλόρου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, όμως στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκε, για σωματική επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου. Στο μεταξύ, όπως χθες έγινε γνωστό, το κόμμα των Σπαρτιατών κόπηκε από τον Άριο Πάγο και δεν θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος και για την απόφαση του εκλογοδικείου, το οποίο θα κρίνει αν οι Σπαρτιάτες θα χάσουν τελικά τις έδρες τους στη Βουλή ή όχι. Σε περίπτωση που χάσουν τις έδρες, μένει να φανεί ποια λύση θα προκριθεί, καθώς δύο είναι τα βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει πως οι έδρες θα μοιραστούν στα κόμματα που είναι ήδη στη Βουλή, και το δεύτερο σενάριο να γίνουν ξανά εκλογές στις περιφέρειες που έχουν έδρες οι Σπαρτιάτες. Στο μεταξύ, αντιδράσεις προκάλεσε τοποθέτηση την οποία έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που αναφερόμενος στους βουλευτές που υπερψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είπε να σεβαστούν τις Άγιες ημέρες του Πάσχα και να μην πιάσουν στασίδι στις εκκλησίες. Η αναφορά έγινε σε μια ανευαίσθητη χρονικά στιγμή, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν υπουργοί και βουλευτές που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεμονωμένα περιστατικά στους ναούς. Να σημειωθεί πως αύριο ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο θα επισκεφθούν δομές της Αρχιεπισκοπής στο Δήλεση, σε μια κίνηση που έχει έντονο συμβολισμό. Την ίδια στιγμή, επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα υπήρξε από τη Νέα Δημοκρατία προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Γαλάζοι θέλουν να μιλήσουν σε ένα κεντρό κοινό και μεταξύ άλλων κατηγορούν την Κουμουνδούρου για το γεγονός ότι δεν κατέθεσε υπόμνημα στον Αριοπάγο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία για τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών. Κάποιοι δυστυχώς προτιμούν να ψαρεύουν ψήφους σε θολά νερά από το να υπερασπίζονται τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, στο πεδίο της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών, από την Πειραιώς κατηγορούν την Κουμουνδούρου ότι καταθέτει ακοστολόγητες προτάσεις. Από τη Νέα Δημοκρατία στρέφουν το βλέμμα προς τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά και η στρατηγική που ακολουθείται είναι διπλή. Ειδικότερα από τη μια πλευρά προβάλλονται τα όσα έχουν γίνει από την κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών και από την άλλη επισημαίνεται πως πρόκειται για κοστολογημένες παρεμβάσεις, επομένως η χώρα δεν απειλείται από νέες περιπέτειες. Μπροστά στην προεκλογική μάχη έχει μπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το ερώτημα ποιον θα επιλέξουν οι πολίτες να διαπραγματευτεί κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και το αγροτικό στην Ευρώπη. Το βασικό δίλεμμα που μπαίνει από το κυβερνών κόμμα είναι σταθερότητα ή νέες περιπέτειες και σημειώνεται πως οι πολίτες πρέπει να δώσουν καθαρή εντολή για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει ενδιαφέρον και έχει να κάνει και με τη ρητορική της κυβέρνησης αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ακούμε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να λένε ότι οι μισθοί αυξήθηκαν. Ναι, υπάρχει αύξηση μισθών. Ωστόσο, η αύξηση έτσι όπως δίδεται φεύγει προς την εφορία. Ποιος το λέει αυτά? Το λέει ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη. Ένας διεθνής οργανισμός, στην πραγματικότητα ένα διεθνές παρατηρητήριο της οργάνωσης, της οικονομίας και της πορείας του κράτους δικαίου, που παρακολουθεί όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Ο ΩΣΑ λοιπόν λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι οι μισθοί αυξήθηκαν, από τη μία πλευρά μπήκαν και από την άλλη πλευρά ο Έλληνας υποχρεώθηκε να πληρώσει πολύ περισσότερα στην εφορία. Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2023, όμως παράλληλα αυξήθηκε περισσότερο η φορολογική επιβάρυνσή τους, καθώς δεν αναπροσαρμόστηκαν οι φορολογικές κλίμακες με βάση τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΣΑ. Ειδικότερα, ο ακαθάριστος μισθός για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά που πληρώνεται με τον μέσο μισθό αυξήθηκε κατά 6,2% πέρυσι, ενώ ο πραγματικός μισθός του μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού 4,3% αυξήθηκε σε ποσοστό 1,8%. Παράλληλα όμως αυξήθηκε κατά 2,5% η επιβάρυνσή του λόγω αύξησης της φορολογίας. Σύμφωνα με την έκθεση, το πραγματικό εισόδημα των μισθωτών μετά τη φορολογία μειώθηκε στις 21 από τις 38 χώρες του ΟΣΑ, ενώ αυξήθηκε σε 17.
Η συνολική φορολογική επιβάρυνση του μισθωτού χωρίς παιδιά με μέσο μισθό αυξήθηκε το 2023 στο 38,5% του κόστους εργασίας, δηλαδή του ακαθάριστου μισθού σύν τις εργοδοτικές εισφορές, από ποσοστό 38% του 2022 και έναντι 34,8% κατά μέσο όρο στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Η φορολογική επιβάρυνση, η φορολογική σφήνα, περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη μείον τις φορολογικές απαλλαγές ή τα επιδόματα. Η φορολογική σφήνα αυξήθηκε για δεύτερη χρονιά μετά το 2021, όταν είχε μειωθεί στο 37,4% από 40,4% το 2019. Στο μεγαλύτερο βαθμό προκύπτει από τις εργοδοτικές εισφορές, 15,2% του συνολικού κόστους εργασίας, ενώ ακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου με ποσοστό 11,3% και η φορολογία εισοδήματος με 8,9%. Ο μισθωτός αυτός κατέβαλε το 24,8% του μεικτού μισθού του για φορολογία εισοδήματος το 10,9% και για ασφαλιστικές εισφορές το 11,3%, περίπου όσο και ο αντίστοιχος μισθωτός στις χώρες του ΟΣΑ. Εκεί το ποσοστό είναι 24,9%. Με άλλα λόγια, ο καθαρός μισθός του αντιστοιχούσε περίπου στα 3 τέταρτα του μεικτού μισθού. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνον ο ένας σύζυγος με μέσο μισθό, η φορολογική σφήνα ήταν ελαφρά μικρότερη, στο 37,1%, σε σχέση με τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά, σημειώνοντας αύξηση 0,73 ποσοστιαίες μονάδες από το έτος 2022. Στις χώρες του ΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση για ένα αντίστοιχο ζευγάρι ήταν πολύ χαμηλότερη, στο 25,7%. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, όπου ένας σύζυγος πληρώνεται με τον μέσο μισθό και ο άλλος με το 67% του μέσου μισθού, η φορολογική σφήνα αντιστοιχούσε στο 37,5% έναντι 29,5% στον ΟΣΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,59 της ποσοστίας μονάδας σε σχέση με το έτος 2022. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό, είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Γιάννη μου. Σπύρο, με αυτά τα οποία λέει ο ΟΣΑ. Το τελευταίο του ΟΣΑ είναι πραγματικά καταπληκτικό, διότι είχα και εγώ δεν το λέει μόνο ο ΟΣΑ. Ναι, ο Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ναι. Το λένε και οι Financial Times, μάλιστα, σήμερα. Α, σημειώνοντας το ελληνικό παράδοξο. Ναι. Ποιο είναι αυτό το ελληνικό παράδοξο και κατά τον ΟΣΑ και κατά τους Financial Times, ότι ενώ η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, ο Έλληνας φτωχαίνει. Και γιατί συμβαίνει τούτο? Διότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Σπύρο μου, μπορεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, λόγω διαφόρων εσόδων, που πολλά είναι και από φόρους, να μεγενθύνεται, αλλά δεν μεταφράζεται σε οικονομική ανάπτυξη. Γιατί δεν μεταφράζεται σε οικονομική ανάπτυξη? Διότι δεν πηγαίνει σε μισθούς και συντάξεις, ούτε σε καλυτέρευση δημοσίων υπηρεσιών, όπως είναι υγεία, παιδεία και δημόσια τάξη. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα τούτα? Η απάντηση βρίσκεται στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της λιτότητας που ακολούθησε την κρίση του 2010. Οι ελληνικές δαπάνες περικόπηκαν και οι φόροι αυξήθηκαν. Γιατί? Για να εξασφαλιστεί η διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπιέζοντας όμως επιχειρήσεις και νοικοκυριά και κατεδαφίζοντας την οικονομία. Και είδες ότι χθες είχαμε ένα ρεπορτάζ, έγινε πανελλήνια αλλά και πανευρωπαϊκή είδηση, αποδομώντας ακόμη περισσότερο την ικανότητα του Πρωθυπουργού και την εικόνα του, ότι η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν πληρώνει το κράτος τους προμηθευτές του. Είτε αυτοί είναι κατασκευαστές έργων ή προμηθευτές διαφόρων μου, ειδών. Το κλάμα του, με αποτέλεσμα μία στις πέντε επιχειρήσεις να πτωχεύει εξαιτίας της τάσης πληρωμών του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτό που επισημαίνεις εσύ, είναι οι αναλύσεις των διεθνών οικονομικών οίκων, των μεγάλων τραπεζών, καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Ότι η ελληνική οικονομία είναι σήμερα περίπου 19% μικρότερη από ό,τι ήταν το 2007. Γιατί έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι η Βουλγαρία είναι η πιο φτωχή χώρα από την Ελλάδα. Είμαστε όλες στην οι άλλες αναπτύσσονται ακριβώς.
εκτός από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πρωτελευταία η Ελλάδα, μόνο η Βουλγαρία. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, Γιάννη. Το είπαμε και χθες. Και έχω και κάποια βίντεο και θέλω να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε μαζί. Διότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που η κοινωνία φωνάζει για την υποβάθμιση της υγείας εδώ στην Κέρκυρα, στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, οι νοσοκομιακοί γιατροί όχι απλά φώναξαν και μίλησαν, ξεσηκώθηκαν. Είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις, 60 ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων από τους δύο βουλευτές αντιπολίτευσης. Σιωπηλή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, διορίζοντας τους συμμετέρους σε διάφορες θέσεις στο σύστημα υγείας. Και έβγαιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έλεγαν αυτά που καταγράφονται ως καταγγελίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ανυπόστατα, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι όλα βαίνουν καλό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλα βαίνουν καλό. Ποιος τα είπε αυτά? Ο κύριος Καλιάνος. Πότε τα είπε? Το κλάμα του κύριου Καλιάνου. Πρόσεξε. Όχι τώρα. Μέρες. Έχω δύο βίντεο. Θα πω το εξής. Μισό λεπτό, Γιάννη μου. Έχω δύο βίντεο που θέλω να τα δούμε μαζί. Το ένα είναι με το βίντεο του κυρίου Καλιάνου που μιλάει σε έναν τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας. Και ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο πολλαπλά αναγνωρίσιμος μετεωρολόγος, λέει ότι όλα εξελίσσονται καλά. Και βεβαίως ακολούθησε η περιπέτεια υγείας του πατέρα του, που μίλησε για να αποκαλυφθεί ένα διαλυμένο σύστημα υγείας. Πάμε στο πρώτο βίντεο να το δούμε μαζί και αμέσως μετά θα δούμε το δεύτερο. Μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά δεν ξέρω ούτε μία περίπτωση ατόμου, ανθρώπου, Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, ο οποίος να έχασε τη ζωή του διότι δεν πρόλαβε να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνουμε τα πάντα, κύριε Μελιγκόνη. Τριπλασιάσαμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Βγάλαμε το γιο ενός τέτοιου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ προσωπικά σας λέω δεν ξέρω κάτι. Μάλιστα. Δεν ξέρω κάποιο τέτοιο παράδειγμα, δεν έχω στο μυαλό μου. Mm-hmm. Το είπε όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση προφανώς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά, Γιάννη μου, έλεγε ο κύριος Καλιάνος, υπερασπιζόμενος τη ρητορική του κυρίου Μητσοτάκη και των κατά καιρούς υπουργών της υγείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως ο Θεός, ο διάβολος... Το έφερε η μοίρα η ζωή, να αρρωστήσει ο πατέρας του. Γιατί ο πατέρας του είναι κοινοσθητός και κυνηγάρει η μοίρα των ανθρώπων. Και πέθανε λοιπόν και ο πατέρας του και ο κύριος Καλιάνος βγήκε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, τον Ευαγγελάτο, και τα είπε χήμα για την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έκαμε και ο ίδιος αναρτήσεις, real τα λένε η νεολαία, στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Αυτά είδαμε που έλεγε. Δες τι λέει τώρα ο κύριος Καλιάνος. Θέλω να το δούμε. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Όχι για να με λυπηθείτε, αλλά για να ξεμπροστιάσω ένα σύστημα συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι με έχουν καταντήσει σε αυτό το σημείο. Και όχι μόνο εμένα, και τη μητέρα μου, τον αδερφό μου, όλη μας την οικογένεια. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που πάσχει από πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα, και έχει και ζάχαρο, κάνει και αιμοκάθαρση. Πριν από 15 μέρες μπήκε στη βούλα, γιατί μαύρισε ξαφνικά το δάχτυλό του, έχει διαβητικό πόδι. Και είχε κάποια άλλα συμπτώματα, ατονία και τα λοιπά. Του φέρθηκαν πάρα πολύ καλά στη βούλα, η νοσηλεία του και τα λοιπά. Όμως είπανε τέτοια μεγάλα αγκιοχειρουργικά θέματα, όπως το δάχτυλο του ποδιού του, δεν γίνεται να το αντιμετωπίσουν στη φάση που θα έπρεπε. Και έπρεπε να πάει σε ένα νοσοκομείο που είναι... Δεν θα πω το όνομα του νοσοκομείου. Θα το πω όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί είναι εκεί κάποιος καθηγητής που δεν θα πω αυτή τη στιγμή το όνομά του. Θα το πω όταν θα έρθει η ώρα. Πολύ σύντομα. Για να πάνε να βοηθήσουν τον πατέρα μου. Πήγε ο πατέρας μου, τον νοσηλεύτηκε σε αυτό το νοσοκομείο. Του κάνανε χειρουργείο την επόμενη μέρα και του ακροτηρίασαν το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Τις επόμενες μέρες πήγαινε καλά. 2, 3, 4, 5 μέρες πήγαινε καλά. Μετά την 6η μέρα άρχισε και κάνει αποκορεσμό. Δηλαδή έπεφτε
το οξυγόνο, ο κορισμός το οξυγόνο και έκανε δύσμη. Στην αρχή του βάλανε αυτά τα γυαλάκια. Μετά προχωρήσαν σε μεγαλύτερες μάσκες, πιο δυνατές, γιατί δεν κράταγε οξυγόνο με τα γυαλάκια. Ο αδερφός είναι γιατρός, ήρθε από την Κύπρο και τον είδε στην κατάσταση αυτή και του ζήτησε να μπει στην πλατφόρμα για να μπει σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι καλά. Ο γιατρός το χειρούργησε μαζί με όλη την ομάδα του νοσοκομείου, την οποία θα βγάλω στον αέρα σε λίγες μέρες, και δεν φαντάζεστε τι θα κάνω. Αυτά είπε. Ο κ. Καλιάνος δεν έβρισκε θέση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όταν ήταν βουλευτής, Γιάννη, μισό λεπτό γιατί είναι κρίσιμο μέγεθος. Βουλευτήσων διαβεβαίωνε ότι όλα πάνε καλά, ή διαβεβαιώνει ο κ. Μητσοτάκης. Βιώνει το δράμα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες πολίτες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο κ. Καλιάνος σηκώνει το δάχτυλο και θα βγάλει στα μανταλάκια, αυτό υπονοεί, τον καθηγητή γιατρό και όλη την μονάδα. Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις, Σπύρο. Έλα, Γιάννη. Απίθανο. Πριν από όλα, ας μιλήσουμε για τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Απίθανο, Γιάννη, απίθανο για την εθνική, για την ηθική του προσώπου, απίθανο για την ηθική της πολιτικής, με έναν πρωθυπουργό σιωπηλό σε ένα τέτοιο τεράστια ηθικής διάστασης θέμα και έναν υπουργό υγείας επίσης σιωπηλό. Δύο παρατηρήσεις. Το λαλίστατο, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε στο πρώτο θέμα που είναι οι μονάδες συντατικής θεραπείας. Έλα, Γιάννη. Εχάθηκαν 2-2,5 χρόνια όταν ήταν η πανδημία, με ελεύθερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αναβάθμιση των μονάδων υγείας και επίσης εδόθηκαν και χορηγίες από μεγάλους επιχειρηματίες για τη δημιουργία και την κατασκευή νέων μονάδων εντατικής θεραπείας. Παρά τα αυτά δεν έγινε τίποτα. Και πάμε τώρα στον κύριο Καλιάνο. Ανθρωπίνως τον κατανοούμε και τον συμφωνούμε όλοι. Εννοείται, τον συλληπούμε. Όλοι χάσαμε μπαμπά, όλοι χάσαμε μπαμπά. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν χάσει αδελφούς, υπάρχουν και άλλοι που έχουν χάσει παιδιά. Εντάξει. Όμως ο κύριος Καλιάνος προσωποποιεί το θέμα. Δεν είναι θέμα του κυρίου διευθυντή στο Αττικό. Δεν είναι θέμα του κυρίου οποιοδήποτε γιατρού στο Αττικό. Δεν είναι θέμα της οποιασδήποτε νοσηλεύτριας στο Αττικό. Δεν είναι θέμα της μονάδας εντατικής θεραπείας ή του συγκεκριμένου ιατρείου στο Αττικό. Δεν είναι θέμα μόνο του Αττικού νοσοκομείου. Είναι θέμα εθνικού συστήματος υγείας. Εκεί, φίλε μου, και αποδεικνύεται και κάτι άλλο, ότι οι πολιτικές μας ηγεσίες, ακόμα και εκείνες οι οποίες διαγωνίζονται για να παρουσιάσουν μια καινούργια πολιτική εναλλακτική λύση, δεν ξέρουν ούτε καν τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους για την υγεία. Μάλιστα. Όταν ο αρχηγός του κόμματος έχει σημαντικής αντιπολίτευσης. Γιάννη, εδώ έχουμε τον Καλιάνο. Έχουμε έναν θεσμικό παράγοντα της ελληνικής δημοκρατίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ο κύριος Καλιάνος, βρίσκεται εν οργή και εν θυμό, εν λύπη και σύγκρουση μέσα του, γιατί έχασε τον πατέρα του και επειδή δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας, και ως βουλευτής καιρό πριν διαβεβαίωνε ότι όλα πάνε καλά. Και αυτός λέω, ο άνθρωπος εάν αυτή η εκατόν ολόκληρο το κυβερνητικό σύστημα Καλιάνος, και τον τομέα υγείας. Γιάννη, άκουγε με. Ο κύριος Καλιάνος είναι ένας από τους 157 που χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή στη Βουλή όταν έκανε την τοποθέτησή του. Δηλαδή αν κάποιος από τους 157 είχε χάσει το παιδί του και αυτός στο τρένο των τεμπών, τι θα έκανε, τι θα έλεγε. Οι παράμετροι δηλαδή του εγώ, εσύ, αλλά κυρίως εγώ, είναι το συγκλονιστικότερο στοιχείο. Μα ούτης θα το αμφισβητήσει. Μα εδώ είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι η αντιπολίτευση εδώ. Το θέμα είναι η κυβέρνηση. Προσχωρώ απόλυτα στην ανάλυση σου. Το σύστημα εξουσίας, Γιάννη. Όμως όλοι όσοι αυτή τη στιγμή κρίνουν, κατακρίνουν, επικρίνουν και σχολιάζουν αρνητικά τον Καλιάνο, και δικαίως. Και δικαίως, επαναλαμβάνω. Πού θα βρουν εναλλακτική λύση, φίλτατε, όταν ο κύριος Κασελάκης δεν γνωρίζει πόσο πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος στην υγεία? Λογικό είναι. Γιατί γνωρίζει ο κύριος Χαρίτσης. Εδώ. Γνωρίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Άρα αυτός ο Έλληνας πολίτης. Όλοι εκείνοι οι οποίοι κάνει, που θα είναι κουμπίσει. Καλά ικανοποιημένοι από την απολαβή του βουλευτικού μισθού. Σ' αλήθεια. Εδώ είναι τα μεγάλα. Ή τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών,
των Υπουργείων, οι σύμβουλοι, οι παρασύμβουλοι, ο κομματικός στρατός που σήμερα είναι εδώ έχασε, αλλά του έχουμε εξασφαλίσει τη θέση. Και μάλιστα πολλές φορές και χωρίς προσόντα. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στη δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Την τοπική ειδησιογραφία, μεγάλη θέση συζήτηση, έχει υπόθεση των τραπεζοκαθισμάτων, δηλαδή τη χρήση του δημόσιου χώρου στην πόλη τη Κέρκυρα. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που ετοιμάσει τώρα Σπρέα με τον αντιδήμαρχο που εποπτεύει το τμήμα εμπορίου, τον κύριο Κώστα Βοσολίνο, και την πρώην δήμαρχο, την κυρία Μερόπη Ιδραίου, που τοποθετούνται επί του όλου ζητήματος και τα δεδομένα τα οποία θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα. Προσωρινά μέτρα απομάκρυνσης των τραπεζοκαθισμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες κατά την περίοδο του Πάσχα αλλά και την 21η Μαΐου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας κατά την τελευταία συνεδρίασή του, όχι ως εισήγηση αλλά υιοθετώντας την πρόταση της επικεφαλής της Μειζόνας Μειοψηφίας. Έτσι, το μέτρο θα έχει πιλωτική εφαρμογή κατά την προαναφερθήσα περίοδο, έως ότου έρθει με τη μορφή κανονιστικής, η οποία θα είναι αποτέλεσμα της προβλεπόμενης ευρείας διαβούλευσης. Καταλήξαμε στο ότι αυτό πρέπει να λειτουργήσει για το Πάσχα και για τις εορτές της 21ης Μαΐου και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η τυπικά ορθή διαδικασία που είναι μια τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης κανονιστικής ώστε να περιλαμβάνονται και εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα και τα υπόλοιπα εμπορεύματα των υπολείπων καταστημάτων. Έχετε διαβεβαιώσεις, κύριε Βουσουλίνε, ότι θα ανταποκριθεί το σύνολο των επαγγελματιών? Το λέω αυτό γιατί μπορεί οι εκπρόσωποι τους να συμφώνησαν, ωστόσο ναι, είναι εκπρόσωποι. Το γεγονός και μόνο ότι συμφώνησαν οι εκπρόσωποι τους, το επίσημο σωματείο τους, δείχνει ότι πραγματικά δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε μια πολυήμερη διαβούλευση όπως προβλέπεται. Ήρθε ο ενδιαφερόμενος και λέει ναι, εμείς δεχόμαστε και δεσμευόμαστε. Μάλιστα τέθηκε και στη κουβέντα μια υπόσχεση εκ μέρους του σωματείου ότι όποιος δεν συνενέσει θα φτάσει μέχρι την αποβολή από το σωματείο και την έκθεσή του στο κερκυριακό κοινό από το ίδιο το σωματείο. Θυμίζουμε ότι η επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας και πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδραίου πρότεινε την απόσυρση της εισήγησης ως αυθαίρετης, καθώς, όπως ίδια τόνισε, καταστρατηγώντας τη διαδικασία, καθώς δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση, η όποια απόφαση με βάση την εισήγηση της πλειοψηφίας θα ακυρωνόταν από την αποκεντρωμένη στον έλεγχο νομιμότητας. Πρέπει να αφήσουμε λίγο την επικοινωνιακή πολιτική. Να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, γιατί όπως είπα, βιαστικά στο πόδι, χωρίς σπουδή και μελέτη και με έολες εισηγήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να σχεδιάσουμε αυτά που θέλουμε για την πόλη και το Δήμο μας. Εμείς θα μπορούσαμε να στυλιτεύσουμε, να λαϊκίσουμε, να πυρπολίσουμε την όλη διαδικασία, να κυρωθεί το θέμα, να αναβληθεί το θέμα ή να αποσυρθεί. Παρά τα αυτά, λειτουργήσαμε παραγωγικά και δημιουργικά, σεβόμενοι την εμπιστοσύνη των πολιτών και τον ρόλο που έχουμε ως αντιπολίτευση. Και κάναμε μία αντιπρόταση. Ουσιαστικά με τη δική μας πρόταση σώθηκε το θέμα. Και δώσαμε τη λύση του να εφαρμοστούν πιλωτικά και προσωρινά κάποια μέτρα για τις ημέρες του Πάσχα. Και μετά, αφού το δούμε πάλι από την αρχή, με δημοκρατική διαβούλευση, με τους μόνιμους κατοίκους, τους εμπορικούς συλλόγους, τα σωματεία της εστίασης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες βεβαίως και τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, να το δούμε το θέμα σαν μια καινούρια κανονιστική που πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει, και να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα ως ένα κοινωνικό συμβόλαιο που όλοι θα συμφωνήσουμε για να υπάρχουν αρμονικά όλες οι δραστηριότητες, να βρούμε το modus vivendi και όλοι να μπορούμε να απολαύσουμε και την πόλη μας και τα ήθη και τις παραδόσεις και τις εκδηλώσεις, αλλά να δείχνουμε και την προσήκουσα εικόνα, την κατάλληλη εικόνα προς τα έξω στους επισκέπτες μας. Πάντα υπάρχει ανοιχτό πεδίο για το modus vivendi. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Είναι η κατάσταση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας. Τραγική, δραματική, παρά τις υποσχέσεις, δύο μάλιστα, στις ελέψεις του στην Κέρκυρα, του αρμόδιου υπουργού και στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, του κ. Ευγενάκη. Η κατάσταση στο ΕΑΚ είναι τραγική. Είχαμε προχθές συνέντευξη τύπου του τοπικού τμήματος του ΣΕΓΑΣ, τοπικούς κοινωνικούς παράγοντες να είναι πολύ επικριτικοί για την κατάσταση που επικρατεί σε ένα κρατικό στάδιο. Πάμε να δούμε την απάντηση ή το σχόλιο που κάνει
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚ, ο κύριος Αγάθος. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, ειδικότερα οι κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου, μετρούν ήδη 13 μήνες προσωρινά σφραγισμένες λόγω επικινδυνότητας των κερκίδων. Τα αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούσαν τον χώρο και η τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ έχουν ξεσηκωθεί εξαπολύοντας πυρά κατά της διοίκησης του ΕΑΚ. Μιλούν για αδράνεια, ακόμη και εχθρότητα εκ μέρους της, με τον πρόεδρό της όμως, Κώστα Αγάθο, να σηκώνει το γάντι και να μιλά για ανακρίβειες και για προσωπική εμπάθεια. Διευκρινίζει ότι κλειστές παραμένουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας, όχι ο ανοιχτός στίβος, ώστε να μην χαθούν προπονήσεις αθλητών, και ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση ελήφθη από αρμόδια τριμελή επιτροπή της περιφέρειας, η οποία διαπίστωσε την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα των κερκίδων. Σήμερα, μάλιστα, υπέδειξε σημεία στους κλειστούς χώρους κάτω από τις κερκίδες, όπου οι φθορές είναι γενικευμένες. Ο ανοιχτός χώρος του σταδίου είναι αδειοδοτημένος σύμφωνα με την νομοθεσία και με αυτά που προβλέπονται, όπως ξανά για άλλη μια φορά, δύο τουαλέτες, ένα ιατρείο, είναι ακριβώς αυτά που κάναμε, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο ανοιχτός χώρος. Κλειστές είναι μόνο οι κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Πέρα από εκεί, δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια εμπάθεια έτσι σε πρόσωπα και θεσμούς από τους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της διοίκησης της τοπικής επιτροπής του ΤΕ. Του ΣΕΓΑ, συγγνώμη, ναι. Γιατί εδώ αναφέρθηκα στο ΤΕ, γιατί παρακάτω θα σας πω ότι με επίσκεψη του ΤΕ το 2020, τον Ιούνιο του 2023, που ήρθαν και είδαν τις κερκίδες μακροσκοπικά, και οι ίδιοι είπαν ότι η Επιτροπή, η Τριμελής Επιτροπή, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Ακούστηκε ότι αν πέσει η κατηγορία θα αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι έτσι. Απαιτείται και εκεί μελέτη εστατικής επάρκειας. Μαθαίνουμε, ακούσαμε, ότι έγιναν και αγώνες. Αγώνες σε ένα χώρο ο οποίος είναι αδειοδοτημένος μόνο για προπονήσεις των αθλητών. Τώρα το πώς έγιναν οι αγώνες, χωρίς να ενημερωθούμε, χωρίς να υπάρχουν τη σχετική άδεια όπως κάνουν όλα τα σωματεία όταν πρόκειται να διεξαχθούν αγώνες στους χώρους κολλητηρίου ή εδώ μπάσκετ. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά τις κερκίδες που είναι αρμόδιο του Υπουργείου, οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως και μεγαλύτερα έργα όπως είναι το Ταρτάν και η Οχλοτάπητας. Όσον αφορά βέβαια και τα γραφεία, έχουμε εδώ μία ανακοίνωση ότι είναι κλειστά, κρατάμε κλειστά τα γραφεία του ΣΕΓΑΣ. Ποτέ δεν υπήρχε και ψάχνοντας από καμία διοίκηση στο παρελθόν κάποιο παραχωρητήριο για τα γραφεία της τοπικής επιτροπής. Ο χώρος, το γραφείο που χρησιμοποιούταν από την τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ είναι αξιοποιήσιμος ή παραμένει κλειστός? Όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου είναι σφραγισμένες. Υπάρχει επικινδυνότητα σε σύμφωνα, αν υπάρχει, όχι, δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσω. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ να απαντήσω γι' αυτό. Έγινε μια γενναία αύξηση στον προϋπολογισμό σας, έτσι. Αυτά τα χρήματα έχετε σχεδιάσει πώς θα τα αξιοποιήσετε? Όσον αφορά τον αθλητικό εξοπλισμό που ζητάει το κάθε σωματείο εδώ, στο χώρο γενικότερα του αθλητικού κέντρου, ήδη έχουν την υποχρέωση και εξοπλίζουν με αθλητικό υλικό ό,τι απαιτείται για το κάθε άθλημα, για τις ανάγκες των προπονήσεων. Δεν είναι υποχρεωμένο το αθλητικό κέντρο να παρέχει αθλητικό εξοπλισμό για όλα τα αθλήματα, για τις ανάγκες τους, βέβαια, ό,τι χρειάζονται. Παρόλα αυτά, στον προγραμματισμό μας είναι για το χώρο του σταδίου κάποιος εξοπλισμός, ένα μέρος των χρημάτων, την αύξηση, όπως είπατε προηγουμένως, του προϋπολογισμού μας, του τίσιου προϋπολογισμού μας, της τίσιας επιχορήγησης, θα διατεθούν έτσι ώστε να εξοπλίσουμε, να παρέχουμε μάλλον κάποιο εξοπλισμό στο χώρο του στίβου, για τις ανάγκες των σωματείων του στίβου. Αυτά λέει ο κύριος Αγάθος. Η κατάσταση όμως είναι δραματική και το τραγικότερο όλων είναι ότι η πολυθρύλητη έλευση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Βρούτση στην Κέρκυρα, έχει αναβληθεί και κυρίως το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει στείλει ούτε μία ανακοίνωση σε όλα αυτά τα οποία καταγγέλει η αθλητική οικογένεια του κλασικού στίβου στην Κέρκυρα.
Τώρα, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την υπόθεση που λέγεται Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη Αποχέτευση. Ο Γιώργος Καρίδης, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκυραίων, κατέθεσε ερώτηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΙΑΚ. Έχει μιλήσει στο ΣΤΑΡ και τη Δώρα Σπέα. Ερώτηση για τα προβλήματα ίδρυψης και για τη γενικότερη λειτουργία της ΔΕΙΑΚ υπέβαλε ο επικεφαλής της Κερκυραϊκής Συμμαχίας Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Καρίδης εν ώψη της δεύτερης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Δευτέρα. Απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο και στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Αχιλλεαμάζη, ο κ. Καρίδης επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδημοτικής επιχείρησης, περιγράφει ως δραματική την οικονομική κατάστασή της, επισημαίνει τις καθημερινές βλάβες στο δίκτυο ίδρυψης εξαιτίας της παλαιότητάς του, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στην υποστελέχωση της ΔΕΙΑΚ, κυρίως σε εργατοτεχνικό προσωπικό. Η ΔΕΙΑΚ έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Δεύτερον, έχει έλλειψη προσωπικού. Τρίτον, το ιδρυευτικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη διαρροή και απώλεια νερού, ενώ έχουμε το περισσότερο νερό στην Ελλάδα. Και βέβαια, τελικώς, γίνονται συχνές καθημερινές διακοπές της ίδρυψης σε όλους τους δημότες αλλά και στους επισκέπτες και το επιπλέον ζήτημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πότε θα γίνουν οι διακοπές του νερού από τη ΔΕΙΑΚ προκειμένου να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στους επισκέπτες μας αλλά και σε εμάς τους μονίμους κατοίκους που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και να χρησιμοποιήσουμε το νερό μας υπό φυσιολογικούς όρους. Η ερώτησή μου αφορά αυτά και αναμένω και από τη Δημοτική Αρχή και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις πώς μεθοδεύουν, πώς προγραμματίζουν να αντιμετωπίσουν αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα της ίδρυψης στο νησί μας. Και βέβαια, επικουρικά, θέτω και το ερώτημα εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη και κάποιο νεότερο όσον αφορά το έργο των φραγμάτων, προκειμένου η Κέρκυρα να καταφέρει κάποια στιγμή να έχει και η Κέρκυρα πόσιμο νερό. Κορυφαίο ζήτημα. Ασφαλώς. Κύριε Καρίδη, προσφάτως σε εκπομπή του ΣΤΑΡΤ, ο κύριος Δήμαρχος υποστήριξε ότι με βάση τα δεδομένα, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, το συνολικό χρέος της ΔΕΙΑΚ πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Το άκουσα και εγώ. Ακριβή εικόνα δεν έχω. Ξέρω ότι το χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο και ότι ουσιαστικά η ΔΕΙΑΚ είναι υποπτώχευση. Και αναμένουμε να μας δώσει κάποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και πώς προτίθεται η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα. Διότι γνωρίζω και από την εποχή της δικής μας δημοτικής θητείας ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μεγαλεοφιλέτες οι οποίοι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς της ίδρυψης. Και βέβαια και πολύ μικρότερη, κυρίως στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, διότι δεν μπορούν κάποιοι να καταναλώνουν νερό και να μην το πληρώνουν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Βόρειας Κέρκυρας, αυτή την οποία έχει συγκροτήσει ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα. Τοποθετήθηκε πάνω στο ζήτημα αυτό ο κύριος Κώστας Ρούσινος, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η κοινωνία της Βόρειας Κέρκυρας είναι αναστατωμένη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Υπηρεσίας Ίδρυψης και Αποχέτευσης της Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με τις πράξεις χρεών προς αυτήν. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι η Λαϊκή Συσπήρωση δεν έχει εκπροσώπηση στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, καθότι οι δύο άλλες παρατάξεις αποφάσισαν να μας αποκλείσουν. Αν και υπήρχε η δυνατότητα από τους 7 Δημοτικούς Συμβούλους να υπάρχει και εκπρόσωπος και μίας από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Τρεις εξάλλου παρατάξεις είμαστε όλες και όλες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βόρειας Κέρκυρας. Η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΚ ουσιαστικά με έναν απειλητικό, εκβιαστικό τρόπο διεκδικεί να μαζευτούν χρήματα από την κοινωνία της Βόρειας Κέρκυρας, 4 εκατομμυρίων. Χρήματα τα οποία δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση η κοινωνία της Βόρειας Κέρκυρας ή τα λαϊκά νοικοκυριά, καθότι για πολλά χρόνια σε πολλά χωριά δεν πηγαίνουν λογαριασμοί και έχουν συσσωρευτεί. Εμείς βγάλαμε μία ανακοίνωση με την οποία βάζουμε ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής.
Πρώτον, διαγραφή των χρεών για όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Μιλάμε για τις πολυτεκνές οικογένειες, για οικογένειες με αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, χαμηλούς συνταξιούχοι, που παράλληλα το εισόδημά τους είναι χαμηλό. Δεύτερον, για τα χωριά τα οποία για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα κάθε χρόνο σταθερά δεν έχουν νερό, προτείνουμε το 20% του χρέους να διαγραφεί. Τρίτον, για τα υπόλοιπα λαϊκά νοικοκυρία να υπάρχουν 50 δόσεις, προκειμένου ουσιαστικά να υπάρξει ένα πολύ μικρό ποσό το οποίο θα επιβαρύνονται στο σταθερό λογαριασμό το οποίο τους έρχεται. Τέταρτον, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τις αλυσίδες, καθώς και τις οικονομικές δραστηριότητες μεγάλες κερδοφορίες όπως οι βίλες, να υπάρξει άμεση ίσπραξη του χρέους χωρίς καμία αρρύθμιση. Τέλος, προτείνουμε γενικότερα να υπάρξει μείωση της τιμής του νερού για τα λαϊκά νοικοκυριά και αύξηση επίσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις αλυσίδες όπως είπα και πριν και τις δραστηριότητες μεγάλης κερδοφορίας. Πρέπει να σας πω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η κοινωνία μετά από πολλαπλά χτυπήματα έχει λυγίσει. Δεν αντέχει η λαϊκή οικογένεια αυτό που επιχειρεί η Δημοτική Αρχή της Βόρειας Κέρκυρας με την βοήθεια και της δεύτερης παράταξης, της συμπαράταξης πολιτών. Εμείς σε κάθε περίπτωση καλούμε να μην υπάρξει ανοχή. Δεν μπορεί εξάλλου να υπάρξει ανοχή, δεν μπορούν να έρθουν λογαριασμοί και εκβιαστικές καταστάσεις. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε και την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Χρόνος καιρού διαφημίσεις, σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Ημέρα με ηλιοφάνεια αλλά και αραιές νεφώσεις αύριο Παρασκευή στην Κέρκυρα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη λίγο ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ η υγρασία θα επανέλθει στα γνώριμα πολύ υψηλά ποσοστά. Από τα ξημερώματα και μέχρι το μεσημέρι θα πνέουν άνεμοι ανατολική με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 3 μποφόρ. Για λίγο στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ από αργά το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι από 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 61 μέχρι 95%.